Καλησπέριζουμε τον μέχρι να κάτσει ο κύριος Λογίος, τον κύριο Κώστα Μαρκόπουλο από την Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Τον κύριο Μαρίο Γεωργιάδη, γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας της Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα. Τον κύριο Δημήτρη Στρατούλη από την Λαϊκή Ενότητα. Καλησπέρα κύριε Στρατούλη. Και τον κύριο Νεκτάριο Σαντορινιό. Τον έχουμε, ωραία. Βουλευτή των Δεκανήσων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Σαντορινιέ. Ο κύριος Γεωργιάδης. Καλησπέρα για μένα. Για άλλη μια φορά είμαστε παρόντες σε μια διαμάχη για το ποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί οφθήνονται και οι δύο κυβερνήσεις, και όχι μόνο αυτές οι δύο κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, αλλά και οι προηγούμενες από τη μεταποδίδευση και μετά. Ξεκίνησαμε πάρα πολύ όμορφα. Συζητήσαμε για bookmakers για να δούμε τι γίνεται με το Remain και το Brexit. Και δεν είπαμε και θεωρούμε... κάτι ακόμα, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά λένε οι μπούκιδες. Υπάρχουν και οι ουρές στα ανταλλακτήρια. Βεβαίως. Υπάρχει και μια ανησυχία. Και... Βεβαίως. Συγγνώμη είναι... για τη διακοπή, αυτό... αλλά είναι κάποια παράμετρος που δεν τη βάλαμε στο τραπέζι. Όχι, απλά είναι, είναι έτσι λίγο το κλίμα να χαλαρώσουμε και λίγο την συζήτηση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα που απασχολούν και την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη ως επέκταση. Ή μάλλον αντίθετα το πω, η Ευρώπη που επηρεάζει και την Ελλάδα. Είτε παραμείνει η Αγγλία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είτε αποχωρήσει, τα προβλήματα για την Ελλάδα δεν θα αλλάξουν. Σίγουρα θα μεγαλώσουν αν φύγει, γιατί μιλάμε για το ότι θα ξεκινήσει το λεγόμενο σε εισαγωγικά ξύλωμα του pullover. Άρα θα μιλάμε ότι θα είναι η αρχή του τέλους της Ενωμένης Ευρώπης, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος η Μεγάλη Βρετανία αυτή τη στιγμή. Θα υπάρχουν τα λεγόμενα άκρα του ευρωσκεπτικισμού, όπως λέμε. Η ανεργία, από ό,τι λένε, ότι θα είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι αυτή τη στιγμή, που έχουν άμεση, συνδέονται άμεσα με την Μεγάλη Βρετανία, μα και βίζα θα χρειαζόμαστε για να πάμε. Το χρηματιστήριο του Λονδίνου γνωρίζουμε ότι είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Οπότε θα υπάρχει πολύ μεγάλο πλήγμα και στην οικονομία. Η Ελλάδα όμως. Στην ναυτιλία ακόμα. Και στην ναυτιλία, παντού. Θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο. Θα ταράξει τα νερά σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ήδη για μια Ευρώπη με 22 εκατομμύρια. Σωστά. Ανέργου, σωστά. Σωστά. Μιλάμε ήδη για μια Ευρώπη. Μιλάμε για κάτι που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Και το έβαλε. Είπε σαν να βγάζει μια μεγάλη χώρα από τον ευρωπαϊκό χάρτη. Και εδώ ένα κεντρικό ερώτημα είναι, αυτές οι ηγεσίες τι κάνουν, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ποιες είναι οι αποφάσεις τους για να απομειωθεί αυτό το τεράστιο νούμερο ανέργων. Διότι όταν έχεις 22 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε σημαίνει πρακτικά ότι έχεις ένα τεράστιο ντόμινο από καταστάσεις που δεν λειτουργούν, από λάθη, από παθογένειες, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Φανταστείτε ότι εμείς αυτή τη στιγμή... Και ψαχνόμαστε δηλαδή, γιατί ξαφνικά υπάρχουν τα ακραία κύματα. Τα ακραία ξεσπάσματα των πολιτών. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι ήδη εμείς έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ότι θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ρωτήσετε και στην κυβέρνηση, που αυξάνει τους φόρους αντί να τους μειώσει για να μπορέσουν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ο κύριος Λοβέρδος ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι όσο αυξάνονται οι φόροι, τόσο μειώνεται τα έσοδα που έρχονται στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι όμως ότι και με την προηγούμενη κυβέρνηση που λέει ότι είχαμε λιγότερους φόρους, πάλι δεν είχαμε ορδές επενδυτών. Να θυμίσω ότι με βάση τα στατιστικά της ΕΣΕ. Δεν είχαμε ορδές επενδυτών. Με βάση τα στατιστικά της ΕΣΕ, όταν ήταν 19% ο ΦΠΑ, είχαμε 16,3 δις έσοδα. Στο 21% έπεσε στα 14,4. Στο 23% έπεσε στα 13,7. Και τώρα στο 24% δεν γνωρίζουμε. Είναι ερωτηματικό. Πόσο θα είναι η φόρη. Δυστυχώς, όσο αυξάνουμε τους φόρους, τόσο εμποδίζουμε την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις να έρθουν και σε μια ανάπτυξη χώρα. Και την ανάπτυξη και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Και δυστυχώς, αυτό συνδέεται άμεσα με την αύξηση του λαθρεμπορίου και άμεσα με την αύξηση της φοροδιαφυγής. Πρέπει να βρούμε λύση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Και εμείς σαν Ελλάδα και γενικότερα θα πρέπει η κυβέρνηση να φέρει, πραγματικά μιλήσαμε για ανάπτυξη το τελευταίο καιρό, αλλά καμία ανάπτυξη δεν έρχεται δια νόμου. Η ανάπτυξη πρέπει να έρθει με επενδύσεις. Ούτε με πανηγύρια. Δεν βλέπουμε κάποιο επενδυτικό πλάνο, γιατί 5 αναπτυξιακοί νόμοι έχουν έρθει από το 82 και μετά και κανένας
δεν είχε διάρκεια ζωής πάνω από 2-3 χρόνια όλες τις θέσεις εργασίας που ήρθαν. Και μιλάμε για πανάκριβες θέσεις. Τέφουμε. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Στατούλη. Παρακαλώ. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος, όπως είδαμε και ακούσαμε. Δυστυχώς 5 στους 6 τάχτηκαν κατά του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν κάτι προσωπικό με τον κύριο Σαντορίνο. Προς Θεού. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δεν το προσωπικοποιήσω. Ναι, γιατί κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε που σας διακόψα, αλλά τον κύριο Σαντορίνο δεν έχω ξαναβρεθεί στην εκπομπή εγώ ξανά. Όχι, είναι. Πρέπει να πω ότι είναι από τους πιο. Είναι ιδιαίτερα ευγενείς και είναι από τους καλούς συναδέλφους μέσα στη Βουλή. Μιλάνε και... σε τεχνία τέτοια στιγμή. Μα δεν προσωποποιείται ο Θυμός. Φυσικά ο Θυμός, ακόμα και οι ύβρις δεν έχουν να κάνουν με το πρόσωπο. Έχουν να κάνουν γενικότερα με το πώς αισθάνεται. Τι μου έταξε, τι μου έδωσε. Απλά αυτό το συμπέρασμα. Είναι ότι ο ελληνικός λαός είναι απογοητευμένος αυτή τη στιγμή. Ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι απογοητευμένοι αυτή τη στιγμή. Και εσείς τι ακούτε τώρα έξω στην πιάτσα, αυτή την πολιτική αγορά? Λένε να πάμε, σε ένα εθνικό σχήμα με τεχνοκράτες, αυτό που λέει το κόμμα σας. Κοιτάξτε, πάνω από το 60% και σε όλες τις δημοσκοπήσεις λένε ότι αυτή θα ήταν μια λύση. Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όποιο κόμμα και αν έχει βγει. Ναι. Είναι προσωποκεντρικό και πηγαίνει σε κυβερνήσεις. Και το σχήμα αυτό τι θα έκανε, θα μείωνε τους φόρους? Κοιτάξτε, θα πήγαινε να δει στο Σόιμπλε και θα του λέγε μειώνω 3 μονάδες, 4 μονάδες τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Το λεγόμενο σχήμα που λέμε της συνεργασίας των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου. Ναι. Αυτό που θα έφερνε θα ήταν αφενός, σαν πρώτο και κύριο στόχο, θα ήταν η πολιτική σταθερότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα. Γιατί δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα? Έχουμε μια κυβέρνηση με 153 βουλευτές. Επειδή περνάνε τα πάντα με το 153, αυτό είναι μια σταθερότητα. Είναι πολιτική σταθερότητα. Βεβαίως. Εσείς νιώθετε έχουμε ότι την κυρία Κατριβάνου αύριο το πρωί στο να ψηφίζει να και να παραιτείται. Εσείς νιώθετε ότι αύριο το πρωί μπορεί ο κύριος Τσίπρας να μην πάει στο Μαξίμου? Δεν συζητάμε για να μην πάει στο. Άρα λοιπόν, το αλλά σχήμα τι αυτό θεωρεί, των έχουν έρθει επενδύσεις. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Με αυτό το 153 έχουν έρθει επενδύσεις. Ακούω όλο αυτό το διάστημα, αφού ψηφίστηκε το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, ακούω ένα σωρό προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι και κοντοστέκομαι σε αυτές που λένε τα έχει κάνει μπάχαλο ο ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να κάνουμε ένα νέο σχήμα διευρυμένο. Και ρωτάω. Να κάνει τι, ρε παιδιά, το διευρυμένο σχήμα? Πείτε να εφαρμόσει διευρυμένα το μνημόνιο ή να πάει στους δανειστές και να τους πει ότι αυτό που μακακία μας ψηφίσαμε δεν βγαίνει? Λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Κουμπάρε, θα σας απαντήσω. Πάρ' το πίσω, δω με ένα άλλο. Διότι καταλαβαίνω την πρόταση του Μητσοτάκη που λέει πάω σε εκλογές. Δεν ξέρω αν το θέλει και ο κόσμος, αλλά το λέει ο Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω το Στατούλη που λέει πάμε να τα σπάσουμε, παιδιά. Αυτό έλεγαμε πριν από ένα χρόνο. Πάμε να τα σπάσουμε. Αυτό το διαδημένο σχήμα. Δεν το καταλαβαίνετε. Όχι. Δεν καταλαβαίνω τι θα φέρει, κύριε Γεωργιάδη. Είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η πολιτική σταθερότητα. Γιατί? Πείτε μου έναν επενδύτη που έχει φέρει και έχει κάνει μια επένδυση σοβαρή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν έχει έρθει κανένας. Και ούτε θα έρθει. Και ούτε θα έρθει γιατί αυτό το 153 το θεωρεί εύθραυστο. Γι' αυτό δεν έρχονται. Δεν έρχονται γι' αυτό. Ή για τη φορολογία. Μα δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν βλέπει καταρχήν να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Το βασικότερος λόγος που δεν έρχεται όμως είναι το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γιατί ανέφερε και ο κύριος Σαντορινιός ότι πάνε να βοηθήσουμε. Με τον κύριο Σαντορινιό. Είμαστε και σε επιτροπές μαζί. Είναι ατόπιμα δικό μου να μην λέω σωστά το επώνυμό του. Και συγγνώμη κιόλας, Νεκτάρια. Λοιπόν, πάμε τώρα επί της ουσίας. Είπε ο κύριος Σαντορινιός ότι κοιτάνε και με τον αναπτυξιακό νόμο να βοηθήσουν και να προωθήσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η μικρομεσαία επιχείρηση αυτή τη στιγμή είναι στην ανώτατη φορολογική κλίμακα, 45% είναι το μέγιστο, η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει φόρο επιτιτεύματος. Έχει 100% προβαγαταβολή φόρου και δεν βλέπουμε πουθενά να βοηθείται ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Για να μπορέσουμε να φέρουμε επενδύσεις, πρέπει να αλλάξουμε το φορολογικό καθεστώς. Κάναμε κάποιες προτάσεις εμείς σαν Ένωση Κεντρών στον αναπτυξιακό νόμο. Όπως τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Όπως την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Την απλοποίηση της γραφειοκρατίας. Να δώσουμε φορολογικά κίνητρα. Το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Την πάταξη της αργομισθίας. Και γενικότερα να υπάρξει και ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Γιατί δεν μπορούμε για μικρά θέματα να καθυστερούν τόσο πολύ η απονομή δικαιοσύνης. Και να μένουν οι εταιρείες σε. Αυτό περιλαμβάνεται και στο μνημόνιο, πάλι. Μισό λεπτό, δώστε μου ένα λεπτάκι, κύριε Παυλόπουλε, και θα ολοκληρώσω.
Το βασικότερο όμως που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κοιτάξουμε και πώς θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για φόρους, λέμε τι θα έφερνε μια κυβέρνηση και κοιτάμε, δεν κοιτάμε πώς θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πώς θα κοιτάξουμε να πατάξουμε τις παθογένειες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή γενικότερα στο δημόσιο. Για να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε 404 δημόσιους φορείς οι οποίοι είναι χωρίς να έχουν απογραφή. Αυτοί οι φορείς μέσα έχουν και budget, έχουν και υπαλλήλους. Πού είναι όλοι αυτοί οι φορείς? Και πηγαίνουμε σε νομαρχίες, πηγαίνουμε σε δημοτικά διαμερίσματα και μας λένε δεν έχουμε υπαλλήλους. Έχουμε έλλειψη προσωπικού. Ενώ το δημόσιο στην ουσία έχει προσωπικό. Και ερχόμαστε και στον νόμο τώρα αυτή στην κύρωση. Μία από τις τροπολογίες που φέρνουν μέσα είναι ότι πρέπει να προσλάβουμε καθαρίστριες και φύλακες για το Υπουργείο Εργασίας. Διότι είναι λιγότερο το κόστος αυτό, θα είναι λιγότερο από το κόστος που δίνουμε αυτή τη στιγμή για να πάρουμε από το outsourcing το λεγόμενο που έχουμε τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν αυτό το προσωπικό. Αυτές οι εταιρείες μετά πώς θα ζήσουν αφενός? Αφετέρου, όταν ζήτησα εγώ μία οικονομοτεχνική μελέτη να δούμε το λεγόμενο cost benefit analysis στα καλά ελληνικά, έχετε κάνει έναν απολογισμό, έχετε δει πόσο κοστίζει αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος ο οποίος φέρνεται από την εταιρεία από έξω για να μπορέσει να λειτουργήσει και να μπορέσει να καθαρίσει και να φυλάξει το Υπουργείο Εργασίας και πόσο θα κοστίσει μετά μαζί με τις φορολογικές εισφορές, μαζί με τους μισθούς τους, πόσα άτομα θα κάνετε σε προσλήψεις. Αυτά τα ζήτησα και μου είπανε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει δώσει μία έκθεση η οποία λέει απλά ότι δεν θα επιβαρύνει περισσότερο τον δημόσιο τομέα. Ζητάμε ανάλυση πάνω σε αυτά για να δούμε πού θα οδηγήσει. Μάλιστα. Υπάρχουν παθογένειες στο δημόσιο. Και υπάρχουν μισθοί και συντάξεις σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μείωση των παθογενειών για να μπορέσουμε να έρθουν επενδύσεις. Ναι, αρκεί να απολαύουμε. Είναι πολύ σύντομο γιατί νομίζω ότι χωράει. Πιστεύετε ότι οι μισθοί στο δημόσιο. Άκουσα ότι υπάρχουν και πολύ ψηλοί μισθοί στο δημόσιο. Υπάρχουν ψηλοί μισθοί που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν? Δεν ξέρω, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, καταρχήν για να είμαστε και δίκαιοι. Θα θέλω να είμαι και εγώ δίκαιος. Γιατί για παράδειγμα, να σας πω κάτι που μου είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια έτσι, πολύ εκτεταμένη και πολύ ευχάριστη συζήτηση. Ότι πιστεύει, ας πούμε, ότι πρέπει να υπάρξει μείωση στα έξοδα δημοσίου. Ταυτόχρονα ότι πρέπει να δοθούν και αυξήσεις σε ικανούς ανθρώπους με κάποια προϋπηρεσία, αυτούς που ονομάζουμε στελέχη επιχειρήσεων, έτσι ώστε αυτό που σήμερα και εσείς καταγγέλλετε και λέτε για την αντιπαραγωγική του διάρθρωση, ξέρω εγώ τι κτλ., να μπορεί με κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Θυμάμαι προπενταετίας περίπου είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία με μια μεγάλη έρευνα που είχε γίνει μετά την απογραφή. Ένας στους δύο υπαλλήλους στο δημόσιο ήταν πτυχιούχος και το 10% είχε μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν ξέρω καμιά δουλειά και έχω δουλέψει σε αρκετές μεγάλες δουλειές, επιχειρήσεις, που να έχει τόσο καλό προσωπικό, τουλάχιστον με βάση τα τυπικά προσόντα. Το ξέρετε ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, ο μέσος μισθός του δημόσιου υπαλλήλου είναι 30-35% μεγαλύτερος από το μέσο μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου. Είναι εξαιρετικά χαμηλός όμως ο μισθός του ιδιωτικού υπαλλήλου. Δεν θα πρέπει να εξισωθούν αυτά? Πώς δηλαδή προς τα κάτω. Ισονομία πώς θα έχουν? Δηλαδή προς τα κάτω. Δηλαδή προς τα κάτω να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί να μπορέσει να αυξήσει τους μισθούς. Θα πάνω, κύριε Σαντορυγία, με συγχωρείτε. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να εξισωθούν. Εσεί το θεωρείτε δίκαιο. Δεν είμαι τη άποψη ότι πρέπει να μειωθούν οι μισθοί του δημοσίου. Για την ίδια δουλειά που κάνει ένα. Αυτό δημιουργεί τα ανασταλτικά στην αγορά μετά. Είμαστε στο μονοπάτι που οδηγεί στην εξίσωση προς τα πάνω. Θεωρούμε εμεί δίκαιο για την ίδια υπηρεσία που έχει κάποιο δημόσιο υπάλληλο και την ίδια δουλειά που κάνει κάποιο ιδιωτικό υπάλληλο να πληρώνεται λιγότερο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ισονομία πάνω σε αυτό. Απλώς με βάση την αναφορά σας παρενέβη. Διότι πραγματικά. Όχι, και πολύ καλά κάνατε. Αλλά θεωρείτε επίσης δίκαιο να υπάρχουν πολλαπλές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος τρώει πραγματικά από τα σκουπίδια. Θεωρούμε ότι η εθνική σύνταξη 384 ευρώ είναι μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και παράλληλα πρέπει να έχουμε πολλαπλοσυνταξιούχους των 3.000 ευρώ. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ θεωρώ αυτό που συμβαίνει στον τόπο μου τραγικό.
δεν θα πρέπει να κάνουμε να κάτι μια, για όλα αυτά. Αλλά δεν θέλω να πω σε μια λογική αφορισμού. Δεν μιλάμε για αφορισμούς. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις. Τα 1500 ευρώ αυτή τη στιγμή, αν παίρνει κάποιος συνταξιούχος, δεν είναι αρκετά χρήματα για να μπορέσει να έχει τα προστοζήν και να ζει αξιοπρεπώς, έτσι ώστε να ανεβάσουμε την κατώτατη. Έχω απάντηση, αλλά δεν θέλω να μονοπολίσουμε την κουβέντα και σταματώ. Θα το αποφασίσει, αυτό θα το αποφασίσουν οι κυβερνήσεις. Αυτό είναι άδικο. Αυτό είναι άδικο, διότι δεν είναι όλοι οι συνταξιούχοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι που έχουν δουλέψει το ίδιο. Δεν είναι όλοι που έχουν πληρώσει το ίδιο. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή πεθαίνει. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε στο ίδιο καλά αυτό που έχει δουλέψει 10-15 χρόνια με αυτόν που έχει δουλέψει 40. Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε στο ίδιο καλά αυτό που έχει φορές επειδή δούλευε νυχθημερών 1000 ευρώ με αυτόν που έδινε 100. Κύριε Λοβέρδο, γνωρίζουμε στο δημόσιο είναι απλουστευτική αυτή η λογική που ακολούσαν όλες τις κυβερνήσεις. Δεν είναι απλουστευτική. Περικοπές οριζόντες. Δεν μιλάμε για οριζόντες περικοπές. Και κόβουμε κεφάλια. Αλλά όταν ο λαός πεινάει και πεθαίνει, θα πρέπει όλοι να βάλουν το χέρι στην τσέπη τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι, ξέρετε, σωστό ότι είναι όσο. Λέτε, αλλά το κάνουμε 6 χρόνια. Το κάνουμε 6 χρόνια. Δεν αντέχει. Δεν το κάνουμε. Δεν έφερε αποτέλεσμα. Πώ κάνουμε, κύριε Γιώργο. Εξακολουθούν να υπάρχουν διπλωθεσίτες στο δημόσιο και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ηθικοπλαστικά έχετε δίκιο. Αλλά ακούστε κάτι. Εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, αυτό που λέμε ελληνική αγορά, μέση ελληνική οικογένεια και αυτή που υπήρχε μεσαία τάξη θα ισοπεδωθεί τελείως. Η χώρα χρειάζεται νέες θέσεις εργασίας. Μην προσπαθούμε να μοιράσουμε τη μιζέρια μεταξύ μας. Πρέπει να έχουν επενδύσεις. Η μιζέρια μεταξύ μας δεν μοιράζεται πια. Κύριε τελείωσε αυτή η ιστορία. Συμφωνώ, αλλά για να έρθουν θέσεις εργασίας πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Εκείνο το θέμα. Για να έρθουν επενδύσεις. Αυτό είναι το θέμα μας. Πρέπει να υπάρχει άλλο φορολογικό καθεστώς. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί εσείς πάτε σε καθεστώς Βουλγαρίας. Πάμε σε καθεστώς Βουλγαρίας. Μα εμείς τους έχουμε οδηγήσει στη Βουλγαρία. Στη Γερμανία που υπάρχει ανάπτυξη είναι πιο ψηλή η φορολογική. Στη Γερμανία σας θυμίζω, κύριε Γεωργιάδη, άλλα πράγματα να σας θυμίσω ότι στη Γερμανία υπάρχει κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Ούτε ανεργίας, εάν φέρουμε ούτε κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, δεν χρειάζονται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Θα έρθει ανάπτυξη. Άντε να δούμε τώρα πώς θα ξημερώσουμε αύριο. Remain ή Brexit. Νομίζω Remain θα είμαστε και θα έχει αποσωβηθεί ένας ακόμη σοβαρότατος κίνδυνος. Καλή σας νύχτα.